Καλή σας μέρα, κυρίες, κύριοι, πρόεδρε, κύριοι καθηγητές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχάς, θα ήθελα να καλωσορίσω αυτό το άνοιγμα του Πανεπιστημίου, το οποίο συμβαίνει, εγώ είμαι 20 χρόνια στον κλάδο, δεν το έχω ξαναδεί στο παρελθόν, άρα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Και μπορεί να αποδειχθεί μικρό βήμα για την ιατρική σχολή, μεγάλο βήμα για το σύστημα υγείας της Ελλάδος. Ίσως. Αλλά αυτό εξαρτάται από όλους εμάς, από όλους τους συμμετέχοντες εδώ, το πώς στη συνέχεια θα εξελίξουμε αυτό το φόρουμ να πάρει μια πρακτική μορφή, γιατί πραγματικά τα σχόλια που άκουσα με όσους συζήτησε αυτές τις δύο μέρες εδώ είναι πολύ θετικά, αλλά όλοι λένε τι θα γίνει στο διατάφτα, δηλαδή τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Και σε αυτό θέλω και εγώ λίγο έτσι με τη σύντομη ομιλία που θα κάνω να συμβάλλω με κάποιες προτάσεις στο πώς βλέπουμε εμείς οι εταιρείες ιατροτεχνολογίας, η Medtronic, τη συνεργασία μεταξύ των εταιριών και του Πανεπιστημίου, της ιατρικής και των άλλων φορέων οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα στην Ελλάδα. Σήμερα οι εταιρείες ιατροτεχνολογίας αλλάζουν λίγο το ρόλο τους, δηλαδή ξεφεύγουν από αυτό το ρόλο του προμηθευτή κάποιων θεραπείων στα νοσοκομεία και περνάνε σε ένα ρόλο περισσότερο του συνεργάτη, περισσότερο της διάθεσης και υπηρεσιών εκτός από θεραπείες. Αυτό απαντάει σε κάποιες ανάγκες του συστήματος υγείας, των συστημάτων υγείας παγκοσμίως, που έχουν να κάνουν και με την αποτελεσματικότητα των θεραπείων, άρα δηλαδή χρειαζόμαστε αυξημένα επίπεδα τεκμηρίωσης ότι οι θεραπείες μας έχουν αποτέλεσμα στον ασθενή και φυσικά κάτι που μπορεί να το ξεχνάμε, αλλά είναι συνεχώς στην ημερήσια διάταξη όταν μιλάμε για συνεργασίες με νοσοκομεία. Ποιο είναι το κόστος της θεραπείας? Είναι πολύ βασικό αυτό. Έτσι, η καινοτομία στα συστήματα πληρωμών, οι εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία, οι εξελίξεις στο artificial intelligence, στα big data, δημιουργούν καινούριες ευκαιρίες το να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα την περίθαλψη των ασθενών και να βελτιώσουμε έτσι την αποτελεσματικότητα των θεραπείων μας. Όπως είπα και πριν, ο ρόλος των εταιριών είναι περισσότερο του συνεργάτη σε αυτό το συνεργασία με τους διάφορους φορείς. Και θέλω να ξεκινήσουμε όμως όχι βλέποντας μόνο τη θεραπεία, δηλαδή τι θα δώσουμε εμείς στον ασθενή, αλλά να δούμε από την αρχή το μονοπάτι του ασθενούς, από τη διάγνωση μέχρι το αποτέλεσμα. Σε αυτό το μονοπάτι, το να μετράμε τα data, το να μετράμε τι κάνουμε, είναι πολύ σημαντικό. Το είπατε και χθες και χαίρομαι που αυτό αναδείχθηκε σαν νούμερο ένα ίσως για μένα προτεραιότητα, στο πώς θα καταγράφουμε. Είναι κάτι που λείπει στην Ελλάδα. Πραγματικά δεν καταγράφουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και κλινικές μελέτες να θέλουμε να κάνουμε και value-based healthcare να θέλουμε να κάνουμε, δεν υπάρχει καταγραφή. Αν δεν υπάρχει καταγραφή, οτιδήποτε άλλο πέφτει στο κενό. Άρα νομίζω ότι νούμερο ένα προτεραιότητα είναι αυτό για το σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια θα ήθελα να επικεντρώσω σε δύο βασικούς πυλώνες, στους οποίους εμείς, οι εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και η Medtronic, είμαστε λίγο διαφορετικές από τη φαρμακοβιομηχανία, έτσι. Στο κομμάτι που μας αναλογεί φυσικά, αλλά υπάρχει διάκριση. Θέλω να δούμε δύο τομείς που μπορούμε να βοηθήσουμε και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό, για να μπορέσουμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία που έχουμε μέχρι τώρα με το Πανεπιστήμιο και με τα νοσοκομεία. Ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω μια ιστορική αναδρομή λίγο, γιατί θεωρώ πως είναι σημαντικό να πούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης οι εταιρείες μείναν στην Ελλάδα. Υποστηρίξανε την εκπαίδευση. Συνεχίσαμε να κάνουμε και fellowship και συνέδρια να υποστηρίζουμε και εκπαίδευση γιατρών. Και φυσικά διαθέσαμε ό,τι καινούργια τεχνολογία βγάζαμε σε παγκόσμιο επίπεδο στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι μία βάση για τη συνέχεια. Είναι παρελθόν, τελείωσε. Πρέπει να δούμε από εδώ και στο εξής τι θα κάνουμε. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό ότι οι εταιρείες
οι πολυεθνικές και άλλες, μείναν στην Ελλάδα και συνέχιζαν να στηρίζουν το σύστημα υγείας. Σε αυτό λοιπόν σφυρλατήθηκαν και διάφορες καινούργιες αντιλήψεις, θα έλεγα. Αποτέλεσμα, πανσχάρι, είναι αυτό το φόρουμ σήμερα εδώ. Είναι μια καινούργια αντίληψη στο πώς βλέπουμε τη συνεργασία στο μέλλον. Ήθελα λοιπόν να πω ότι στο κομμάτι της έρευνας και της ανάπτυξης, εμείς βλέπουμε ότι πέρα από τις κλινικές μελέτες που τρέχαμε μέχρι τώρα και έχουμε φέρει αρκετές κλινικές μελέτες στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε ίσως, μια πρόταση δηλαδή θα ήταν, να κάνουμε συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο, με φορείς, όπως είναι τα Ιδρύματα. Ο Νιάρχος είπαμε ότι ίσως δεν είναι πολύ έτοιμος να το κάνει αυτό, μπορεί να υπάρχουν άλλα Ιδρύματα, έτσι ώστε να βρούμε συγχρηματοδοτήσεις για αυτά τα ερευνητικά προγράμματα. Η βιομηχανία δεν μπορεί μόνη της να σηκώσει το βάρος της χρηματοδότησης. Έχουμε προτάσεις, αλλά χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των υπολείπων για να μπορούμε να τις υλοποιήσουμε. Άρα, στο κομμάτι αυτό, τα collaborative research, πάνω χάρη, μπορούν να ξεκινήσουν τώρα στην Ελλάδα. Μπορεί μια ιδέα να την φέρετε, να την συζητήσουμε, να δούμε ότι θέλουμε να την υποστηρίξουμε και στη συνέχεια να αρχίσει να υλοποιείται. Ήδη, να σας πω, το έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε σε μια μικρή κλίμακα στην Ελλάδα. Δεύτερον, στα θέματα της εκπαίδευσης. Έχουμε ξεφύγει πλέον από το μοντέλο συνέδρια. Έχουμε ξεφύγει πλέον από την χρηματοδότηση όλων των συνεδρίων, να στέλνουμε γιατρούς στα συνεδρία κτλ. Όχι ότι δεν το κάνουμε, συνεχίζουμε, αλλά νομίζω το βάρος μας δίνεται περισσότερο στο κομμάτι των προγραμμάτων εκπαίδευσης γιατρών, φοιτητών, επαγγελματιών υγείας γενικότερα, σε συνεργασία είτε με πανεπιστήμια, είτε με άλλους φορείς, όπως είναι οι ιατρικές εταιρείες. Έχουμε σαν εταιρεία δημιουργήσει προγράμματα, υπάρχουν προγράμματα έτοιμα τα οποία μπορούμε να συνεισφέρουμε, υπάρχει τεχνολογία που μπορούμε να προσφέρουμε και sponsor γενικότερα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν προγράμματα μάθησης σε διάφορες ειδικότητες ιατρικές. Άρα είναι άλλη μια πρόταση που μπορεί να υλοποιηθεί και μάλιστα σύντομα. Το τρίτο που θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι υπάρχει η δυνατότητα και το βλέπουμε στην Αμερική να γίνεται συχνά, το αναφέραν και χθες οι καθηγητές από τα διάφορα νοσοκομεία και πανεπιστήμια της Αμερικής, συνεργασίες μεταξύ εταιριών και πανεπιστημίων στο κομμάτι να μετράμε το αποτέλεσμα της θεραπείας, αυτό που λέμε value-based healthcare. Σε αυτό λοιπόν εγώ βρίσκω ένα μεγάλο πεδίο συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων, όπου εκεί πέρα από τις ιατρικές ειδικότητες μπορούν να έρθουν και μηχανικοί. Ούτως ή άλλως εμείς τα medical devices βασιστήκαμε στην συνεργασία μηχανικών και γιατρών. Και μηχανικοί και επιστήμονες υγείας και οικονομικοί να μας πούν πώς θα μπορέσουμε να μετράμε τα αποτελέσματα των θεραπείων μας στους ασθενείς. Αυτό είναι που μας νοιάζει περισσότερο από το να πουλήσουμε ένα device. Θέλω τέλος να κλείσω με δύο ακόμη προτάσεις. Η μία είναι απευθύνεται στη διασπορά. Όλοι εσείς δουλεύετε σε κέντρα ερευνητικά, ξέρετε πώς να παίρνετε χρηματοδοτήσεις, πώς να καταθέτε φακέλους, όλη τη διαδικασία. Αυτό νομίζω μπορείτε να εκπαιδεύσετε τα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, να μπορούν αντίστοιχα να δουν πώς μπορούν να παίρνουν χρηματοδοτήσεις. Ξαναλέω, δεν είμαστε μόνο εμείς, η Medtronic ή η οποιαδήποτε εταιρεία που θα πρέπει να σηκώσουμε το βάρος. Θα πρέπει να υπάρχουν και υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα. Υπάρχει το ΕΣΠΑ, υπάρχει το Horizon, υπάρχουν τα ιδρύματα, υπάρχουν και εταιρείες φυσικά. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε. Αλλά νομίζω αυτό που λείπει είναι το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε έναν φάκελο. Είναι απλό, για να πάρουμε χρήματα. Η ιδέα μας να την γράψουμε κάτω, την είπατε και χτες, για τα πρωτόκολλα, πώς θα μπορούν να γραφτούν και στη συνέχεια να ζητήσουμε χρηματόδοτηση γι' αυτό. Και μια δεύτερη πρόταση που θα ήθελα να κάνω και ίσως. Αυτό όμως είναι περισσότερο σε επίπεδο προσωπικό. Εγώ, πάνω σχέδιο, διατίθεμαι και το έχω κάνει στο παρελθόν, να κάνω mentoring σε κάποιους φοιτητές.
να ξοδέψω κάποιο χρόνο, να μπορέσω να τους καθοδηγήσω, να δουν πώς θα μπορέσουν ένα project που έχουν, να το φέρουν σε κλινικό επίπεδο και στη συνέχεια να γίνει εμπορικό προϊόν. Άρα, διατίθομαι εγώ, μπορεί και οι άλλοι συνάδελφοι που είναι αντίστοιχοι με εμένα, να ξοδέψω κάποιες ώρες για να μπορέσω να κάνω mentoring σε κάποιους ερευνητές πώς θα μπορέσουν να κάνουν να καταφέρουν την έρευνά τους να την μετατρέψουν σε κλινικό αποτέλεσμα. Θα κλείσω με αυτό. Θα σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για την τιμή που μου κάνατε και να μιλήσω και να μοιραστώ μαζί μου τις ιδέες και τις προτάσεις μας. Και εύχομαι πραγματικά αυτό να έχει συνέχεια. Είμαστε εδώ να το υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίγα, για αυτή την εξαιρετική ομιλία, την εισήγηση και πραγματικά θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες στην εποχή της κρίσης ήταν εδώ και είναι εδώ, γιατί η κρίση ακόμη δεν έχει περάσει. Και βέβαια ευχαριστούμε πολύ και για το τελευταίο σχόλιο που είπατε, ότι μπορείτε να βοηθήσετε και τα παιδιά που είναι εκεί στο διπλανό σας τραπέζι να κάνουν κάποια πράγματα, να κάνετε το mentoring που είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ. Προσκαλώ τώρα την κυρία Φέη Κοσμοπούλου, η οποία είναι